Σε 200.626 συνταξιούχους θα καταβληθεί με τη σύνταξη Ιουνίου το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Τα αναδρομικά του επιδόματος από 1η-1η του 2012, το ποσό του επιδόματος του Ιουνίου καθώς και το επίδομα των 30 ευρώ. Η χορήγηση του ΕΚΑΣ θα διακοπεί για 11.021 συνταξιούχους έναντι 16.275 το 2011. Σε 200.626 συνταξιούχους θα καταβληθεί με τη σύνταξη Ιουνίου το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, τα αναδρομικά του επιδόματος από 1η-1η του 2012, το ποσό του επιδόματος του Ιουνίου, καθώς και το επίδομα των 30 ευρώ. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ, οι 175.979 είναι παλαιοί δικαιούχοι, 9.906 νέοι, ενώ αποφασίστηκε η επαναχορήγηση σε 14.741 συνταξιούχους, στους οποίους είχε διακοπεί το έτος 2011 ή και από προηγούμενα έτη. Η χορήγηση του ΕΚΑ στα διακοπεί για 11.021 συνταξιούχους έναντι 16.275 το 2011. Συγκεκριμένα διακόπτεται η χορήγηση σε 9.684 συνταξιούχους, για τους οποίους διαπιστώθηκε αδυναμία ταύτισης των στοιχείων τους μεταξύ των αρχείων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και εκείνων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Το ίδιο θα ισχύσει και για 1.337 συνταξιούχους που δεν έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση φορολογίας του 2012 ποσά συντάξεων που λαμβάνουν από φορείς του εξωτερικού. Οι συνταξιούχοι αυτών των κατηγοριών και προκειμένου να τους επαναχορηγηθεί το επίδομα θα πρέπει να προσκομίσουν το αργότερο έως τις 29 Ιουνίου στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, εκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2011, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα.